Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κομισιόν πραγματοποιεί έρευνα εναντίον της Gazprom για μονοπωλιακή πολιτική και αλλίωση των τιμών σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει το ρωσικό ενεργειακό γίγαντα για μια συμφωνία σχετικά με το δίκτυο των αγωγών. Εάν θέλει και να κατέχει το δίκτυο αλλά και να το λειτουργεί, τότε υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί ο προμηθευτής συνήθως θέλει να χρησιμοποιεί το δίκτυο για να διασφαλίσει ότι οι ανταγωνιστές του δεν εμπλέκονται. Αυτό είναι το μόνο πεδίο που υπάρχει ανάγκη για μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Φίλιπ Λόου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συνέδριο για το Φυσικό Αέριο και τις Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο πρότεινε το διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς από τις δραστηριότητες παραγωγής. Το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο κάνει σαφή διαχωρισμό για όσους συμμετέχουν και είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχούμε ότι οι προηγούμενες επενδύσεις μας θα μπορούσαν να υποστούν βλάβη, παρόλο που υπάρχουν τρόποι για να το αποφύγουμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο βλάπτει την Ευρώπη, γιατί υπονομεύει, όπως είχαμε προβλέψει, την επενδυτική της ελκυστικότητα, είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Κοινωνίας Αερίου, Βαλέρι Γιάζεφ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εναρμονίσει τις τιμές στην ενιαία ενεργειακή αγορά. Παρ' όλα αυτά, η κυριαρχία της Gazprom αποτελεί τροχοπέδι. Για παράδειγμα, η Λιθουανία πληρώνει 40% περισσότερο από τη Γερμανία.